Η μοναχή, ιστορία που θα συνηγηθώ, έλαβε η χώρα σε ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτό το μοναστήρι ζούσαν περίπου 50 μοναχές μαζί με την ηγουμένη. Η ζωή τους κυλούσε με τους ίδιους ρυθμούς και έκαναν σχεδόν καθημερινά τις ίδιες δουλειές. Μια μέρα, σαν όλες τις άλλες, είχαν καθίσει όλες οι μοναχές να φάνε και ξεκίνησε μια συζήτηση αγνώστου περιεχομένου. Πάνω στην κουβέντα όμως ξέσπασε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στην ηγουμένη και σε μια μοναχή. Οι τόνοι όμως ανέβηκαν πολύ και άρχισε μια να πλαστημάει την άλλη. Τότε η μοναχή σηκώθηκε, άρπαξε ένα μαχαίρι και πάνω στα νεύρα της το κάρφωσε πάνω σε μια εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτό ο καυγάς σταμάτησε αμέσως. Τα χρόνια πέρασαν και αν όχι όλες, οι περισσότερες μοναχές πέθαναν. Το περίεργο σε όλη την ιστορία είναι ότι η μοναχή που κάρφωσε το μαχαίρι στην εικόνα έχει και αυτή πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το χέρι της που έβηξε το μαχαίρι στην εικόνα ακόμα δεν έχει λιώσει.